χρειάζεται εδώ ένα τραγούδι. Σταματάμε στο μεγάλο ερωτικό. Μάνος Χατζηδάκης και Μυρτιώτησα. Θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα για την κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη που είναι πάνω στη σκηνή. Καλησπέρα. Πολύ. Λοιπόν, από την πολιτική πήγαμε στο θέατρο, από το θέατρο πήγαμε στο βιβλίο, ξαναγυρίσαμε στην υποκριτική. Ήρθε η ώρα της επιστήμης της νομικής. Ήρθε η ώρα των δικηγόρων να πούν τη δική τους κουβέντα. Δεν ξέρω αν είναι βαρύ ή απλό ή απλώς κανονικό αυτό που λέω. Θα σας σηκώσω ή θα μείνετε εκεί και θα σας δω στο μικρόφωνο. Μιλάω στον κύριο Αλέξανδρο Λικουρέζο. Ωραία. Σας βλέπω να σηκώνεστε. Κρατάτε το βιβλίο, έχετε σημειώσει τις σελίδες σας. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα ζωντανά, εδώ από το βιβλιοπωλείο του Ιαννού. Προσπαθούμε να προϋπαντήσουμε την Παγκόσμια Μέρα της Ποίησης. Θυμιώ. Υπάρχει ένα χωροταξικό θέμα εδώ. Θέλετε να σηκώσω αυτό, θέλετε εκείνο. Μισό λεπτό. Για να το φτιάξουμε κανονικά το μικρόφωνο. Ωραία. Διάλεξα ένα ποίημα του φίλου μου, δεν είναι μαζί μας πια, του Νίκου του Γκάτσου, μερικά αποσπάσματα από την Αμοργό. Και λέω φίλος γιατί είχα την χαρά να έχω περάσει πάρα πολλές ώρες ατέλειωτες στα χρόνια της εφηβείας μου και μετά, με τον Νίκο, τον Μάνο, πριν από το πραξικόπημα, γύρω από ένα τραπέζι του Φλόκα, ο Νίκος ο Κούνδρος που είναι εδώ, μπορεί να το βεβαιώσει αυτό, ήταν και αυτό στην παρέα, και μετά αργότερα σε άλλα στέκια.
Διάλεξα λοιπόν την Αμοργό, μερικά αποσπάσματα από την Αμοργό, γιατί φυσικά δεν μας παίρνει ο χρόνος για όλο το ποίημα. Με την πατρίδα τους δεμένη στα πανιά και τα κουπιά στον άνεμο κρεμασμένα, οι ναυαγοί κοιμήθηκαν ήμεροι σαν αγρίμια νεκρά μέσα στον σφουγγαριών τα σεντόνια, αλλά τα μάτια των φυκιών είναι στραμμένα στη θάλασσα. Μήπως τους ξαναφέρει ο νοτιάς με τα φρεσκοβαμένα λατίνια και ένας χαμένος ελέφαντας αξίζει πάντοτε πιο πολύ από δυο στήθια κοριτσιού που σαλεύουν. Μόνο να ανάψουν στα βουνά οι στέγες των ερημοκλησιών με το μεράκι του από σπυρίτι, να κυματίσουν τα πουλιά στις λεμονιά στα κατάρτια, με τις καινούριας περπατησιάς το σταθερό άσπρο φύσημα, και τότε θα έρθουν αέριδες, σώματα κύκνων που μείνανε άσπυλοι, τρυφεροί και ακίνητοι μέσα στους οδοστρωτήρες των μαγαζιών, μέσα στον λαχανόκηπον τους κυκλώνες, όταν τα μάτια των γυναικών γίναν κάρβουνα και έσπασαν οι καρδιές των καστανάδων, όταν ο θερισμός εσταμάτησε και άρχισαν οι ελπίδες των γρήλων. Και μη γελάς και μη κλαις και μη χαίρεσαι, μη σφίγγεις άδικα τα παπούτσια σου σαν να φυτεύεις πλατάνια, μη γίνεσαι πεπρωμένον, γιατί δεν είναι ο σταυραετός ένα κλεισμένο σιρτάρι, δεν είναι δάκρυ κορομιλιάς ούτε χαμόγελο νούφαρου, ούτε φανέλα περισταριού και μαντολίνη σουλτάνου, ούτε μεταξωτή φορεσιά για το κεφάλι της φάλαινας. Είναι πριόνι θαλασσινό που πετσοκόβει τους γλάρους, είναι προσκέφαλο μαραγκού, είναι ρολόι ζητιάνου, είναι φωτιά σε ένα γύφτικο που κοροϊδεύει τις παπαδιές και να νουρίζει τα κρίνα, είναι των Τούρκων συμπεθεριό, των Αυστραλών πανηγύρι, είναι λιμέρι των Ούγγρων, που το χινόπορο οι φουντουκές πάνε κρυφά και ανταμώνονται, βλέπουν τους φρόνιμους πελαργούς να βάφουν μαύρα τα αυγά τους και τον εκλαίνε κι αυτές, καίνε τα νυχτικά τους και φορούν το μισοφόρι της πάπιας. Στου πικραμένου την αυλή ήλιος δεν ανατέλει, μόνο σκουλίκια βγαίνουνε να κοροϊδέψουν τάστρα, μόνο φυτρώνουν άλογα στις μυρμυγκοφωλιές και νυχτερίδες τρών πουλιά και κατουράνε σπέρμα. Στου πικραμένου την αυλή δεν βασιλεύει η νύχτα, μόνο ξερνάνε οι φιλοσιές ένα ποτάμι δάκρυα, όταν περνάει ο διάβολος να καβαλήσει τα σκυλιά και τα κοράκια κολυμπάν σε ένα πηγάδι μέμα. Στου πικραμένου την αυλή το μάτι έχει στερέψει, έχει παγώσει το μυαλό και η καρδιά πετρώσει, κρέμονται σάρκες βατραχιών στα δόντια της αράχνης, σκούζουν ακρίδες νηστικές σε βρικολάκων πόδια. Στου πικραμένου την αυλή βγαίνει χορτάρι μαύρο. Μόνο ένα βράδυ του Μαγιού πέρασε ένας αγέρας, ένα περπάτημα ελαφρύ σαν σκύρτημα του κάμπου, ένα φιλί της θάλασσας της αφροστολισμένης. Κι αν θα διψάσεις για νερό θα στύψουμε ένα σύννεφο, κι αν θα πεινάσεις για ψωμί θα σφάξουμε ένα ειδόνι. Μόνο καρτέρι μια στιγμή να ανοίξει ο πικροπήγανος, να στράψει ο μαύρος ουρανός, να λουλουδήσει ο φλόμος. Μα ήταν αγέρας και έφυγε, κορυδαλός και εχάθη, ήταν του Μάη το πρόσωπο του φεγγαριού η ασπράδα, ένα περπάτημα ελαφρύ σαν σκύρτημα του κάμπου, ένα φιλί της θάλασσας της αφροστολισμένης. Η φυσική συνέχεια των πραγμάτων λέει ότι κανονικά από έναν δικηγόρο θα πρέπει να πάμε σε έναν δικηγόρο. Ο κύριος Τάκης Μπαλτάκος είναι δικηγόρος, είναι συγγραφέας. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Περάστε πηγαίνοντας προς το μικρόφωνο. Είναι και δικηγόρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Να, κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό να το χαμηλώσω κιόλας. Εντάξει είμαστε.
Ναι, υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Το λέμε αυτό. Μη, τι. Να το σταθεροποιήσω. Εντάξει είμαστε. Εδώ που είναι. Εντάξει. Οπ. Το μεγάλο. Τώρα. Τώρα εντάξει. Θα πούμε για τον Παναθηναϊκό, όχι. Όχι, θα πούμε για το Τσεφέρι. Ένα από τα πρώτα ποίηματα. Ο ερωτικός λόγος είναι πολύ μεγάλο. Όχι όλο βέβαια. Θα προσπαθήσω να το πω απ' έξω όσο θυμάμαι από τα εφηβικά μας χρόνια. Όπου αποτύχω, με συγχωράτε, θα επικαλεστώ το βιβλίο. Ρόδο της μοίρας, γύρευες να βρεις να μας πληγώσεις. Μα έσκυβες σαν το μυστικό που πάει να λυτρωθεί. Κι ήταν ωραίο το πρόσταγμα που δέχτηκες να δώσεις, κι ήταν το χαμογέλιο σου σαν κοφτερό σπαθί. Του κύκλου σου το ανέβασμα ζωντάνευε την κτήση. Από τα αγκάθι σου έφευγε του δρόμου ο στοχασμός. Η ορμή μας γλυκοχάραζε, γυμνή να σ' αποκτήσει. Ο κόσμος ήταν εύκολος, ένας απλός παλμός. Τα μυστικά της θάλασσας ξεχνιούνται στα κρογιάλια. Η σκοτεινάγρα του βυθού ξεχνιέται στον αφρό, λάμπουν εξάφνου πορφυρά της μνήμης στα κοράλια. Μην ταράξεις, πρόσεξε να ακούσεις το ελαφρό ξεκίνημά της. Τάγγιξε στο δέντρο με τα μήλα, το χέρι απλώθηκε, κλωστή δείχνει και σοδηγεί. Ω σκοτεινό ανατρίχιασμα στη ρίζα και στα φύλλα, να σου εσύ που θα έφερνε στην ξεχασμένη αυγή. Στον κάμπο του αποχωρισμού να ξαναθίζουν κρίνα. Μέρες να ανοίγουν τόρυμες οι αγκάλες του ουρανού. Να φέγγουν στο αντιλάρισμα τα μάτια μόνο εκείνα. Αγνή η ψυχή να γράφεται σαν το τραγούδι αυλού. Η νύχτα να ήταν που έκλεισε τα μάτια, μένει εθάλη. Σαν από δοξαριού νευρά μένει πνιχτό βουητό. Μια στάχτη και ένα σύλληγκο στο μαύρο γυρογιάλι και ένα πυκνό φτερούγισμα στην εικασία κλειστό. Ρόδο του ανέμου γνώριζες, μα ανέγνωρους μας πήρες. Την ώρα που θεμέλιωνε γιοφύρια ο λογισμός. Να πλέξουνε τα δάχτυλα και να διαβούν δυο μοίρες και να χυθούν στο χαμηλό και αναπαμένο φως. Πού πήγε η μέρα η δίκοπη που είχε τα πάντα αλλάξει. Δεν θα βρεθεί ένας ποταμός να είναι για μας πλωτός. Δεν θα βρεθεί ένας ουρανός τη δρόσο να σταλάξει για την ψυχή που νάρκωσε και ανάθρεψε ο λωτός. Στην πέτρα της υπομονής προσμένουμε το θάμα που ανοίγει τα επουράνια κι είναι όλα βολετά. Προσμένουμε τον άγγελο σαν το πανάρχιο δράμα την ώρα που του δειλινού χάνονται τα νυχτά. Τριαντάφυλλα. Ρόδο άλικο του ανέμου και της μοίρας, μόνο στη μνήμη απόμεινες. Ένας βαρύς ρυθμός. Ρόδο της νύχτας πέρασες, τρικύμισμα πορφύρας, τρικύμισμα της θάλασσας, ο κόσμος είναι απλός. Από καρδιάς, ε. Από καρδιάς. Από στήθους. Πιο σωστό. Από στήθους. Λοιπόν. Βρεθήκαμε προηγουμένως μουσικά να ταξιδεύουμε με το λόγο της Μυρτιώτισσας. Εδώ θα ταξιδέψουμε με το λόγο του Γιάννη Ρίτσου, το Κυκλάμινο ή αλλιώς η κουβέντα με ένα λουλούδι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κυκλάδινο, Κυκλάμινο στο βράχο της χισμάδα που βρήκες χρώματα κι άνθης που μίσχο και σαλεύεις. Κυκλάμινο, Κυκλάμινο στο βράχο της χισμάδα που βρήκες χρώματα κι άνθης που μίσχο και σαλεύεις. Μέσα στους βράχους σύναξα το γέμα στα λαστά. Μαντήλι ρόδινο έμπλεξα, χίλιο μαζεύω το